Από εκεί πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι καταργήθηκε και το παράνομο στοίχημα. Το οποίο ρέει και γίνεται χαμός. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διαρροές. Να πούμε γιατί πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο θέλουν και εκείνοι να καθοδηγήσουν το στοίχημα όπως τέλος πάντων του συμφέρει. Λοιπόν, Ανθή, πάμε να δούμε πώς ακριβώς στοιχηματίζουν αυτή τη στιγμή. Να θυμίσουμε λίγο πώς γίνεται αυτό το παράνομο στοίχημα και πώς μπορεί κάποιος να βρει τρόπο να στοιχηματίσει. Λοιπόν, το παράνομο στοίχημα στο, για το ένα τσίκ τη μουσική, παρακαλώ, πιο χαμηλά. Γίνεται μέσω Facebook, μέσω σελίδων του Facebook, όπου εκεί στοιχηματίζουν για τα έπαθλα, για τις ασυλίες, για την αποχώρηση, ανάλογα με το τι έχει το κάθε επεισόδιο. Λοιπόν, υπάρχει στοίχημα για τους 4 παίκτες που θα φτάσουν στον ημιτελικό. Στοίχημα για τους 2 παίκτες του τελικού. Στοίχημα για τον νικητή. Και η πληρωμή γίνεται μέσω PayPal ή iBank. Και το κλείσιμο του στοιχήματος γίνεται κάθε φορά στις 9. Είναι PayPal. PayPal είναι το... ναι. Η προφορά. PayPal. Λοιπόν. Και το κλείσιμο γίνεται κάθε φορά... την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι. Στις 9 λοιπόν ακριβώς. Κλειδώνω στο στοίχημα. Ναι, έτσι γίνεται πάντα. Και είτε νόμιμο είτε παράνομο, 9 η ώρα με το που ξεκινάει το παιχνίδι, δεν μπορείς να παίξεις άλλο. Μπαίνεις λοιπόν μέσα στις σελίδες, σου ζητάνε κάποιους κωδικούς, σε ρωτάνε κάποια πράγματα και σου λένε και μπορείς να στοιχηματίσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα ποιες είναι οι αποδόσεις που δίνουν τα παράνομα στοιχήματα για την επόμενη αποχώρηση. Μιλάμε για μία μάχη ανάμεσα στον Γιάννη Σπαλιάρη και στον Κωνσταντίνο Βασάλο, γιατί η απόδοση είναι 2,5 ευρώ. Άρα αυτό σημαίνει 2,5% ή ευρώ. Πώς? Ευρώ, είναι θέμενο. Είναι 2,5%. Είναι 1 προς 2,5. Ναι, αν βάλεις 1 ευρώ, παίρνεις 2,5. Είναι 1 προς 2,5, έτσι λέγονται στα στοιχήματα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ότι πιο πιθανό είναι να φύγει ο Σπαλιάρας. Δηλαδή, γι' αυτό και είναι τόσο μικρή η απόδοση. Στον Ντάν, ας πούμε, που είναι σχεδόν απίθανο, η απόδοση είναι τεράστια. Είναι 150. Δηλαδή, αν κάποιος βάλει 100 ευρώ στον Ντάν, θα πάρει 1500 ευρώ. Ακριβώς. Το οποίο είναι ανέφικτο. Το ίδιο ισχύει για το Μάριο. Αν κάποιος βάλει 100, θα πάρει 800 πίσω. Αν φύγει ο Μάριος, λέμε τώρα ποτέ. Λοιπόν, έτσι όπως τα βλέπουμε, λοιπόν, η μάχη δίνεται στήθος με στήθος για το ποιος θα μείνει με το Σπαλιάρα και το Βασάλο. Καθώς το Σπαλιάρα η απόδοση είναι 2,5, στο Βασάλο είναι 2,60. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μία μάχη ανάμεσα στο Σπαλιάρα και στο Βασάλο για το επόμενο επεισόδιο. Ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχήματα, έτσι. Ο μισθοφόρος έχει απόδοση 7,60. Ο Μάριος έχει 80, που σημαίνει ότι είναι ψηλοαπίθανο να φύγει. Καλά, και ο Ντάνος, όπως είπε, φαβορί. Να πούμε ότι αυτή η μάχη έχει φουντώσει από τη στιγμή που τα spoiler θέλουν τον Βασάλο να περνάει, τον Γιάννη Σπαλιάρα να περνάει στον ημιτελικό. Να σου πω κάτι. Χθες, άθελά της η Ναταλία, μπορεί να μπερδεύτηκε κιόλας η γυναίκα, έδωσε μια πληροφορία, ένα spoiler. Μετά από τη συγκεκριμένη πληροφορία, άλλαξαν πάλι οι αποδόσεις στο στοίχημα, γιατί θεωρήθηκε ότι ο Σπαλιάρας μπορεί και γιατί να... Γιατί έτσι όπως το είπε η Ναταλία, φάνηκε, λέει, ουπ, συγγνώμη, σαν κάτι να γνωρίζει. Σαν κάτι όντως να ξέρει, ακριβώς. Τώρα πάμε να δούμε τις αποδόσεις για τον ημιτελικό. Ο Ντάνος έχει 1,20. Ο Μάριος 1,60, που σημαίνει ότι είναι τα δύο φαβορί αυτά, έτσι. Ο μισθοφόρος έχει 5,50, ο Βασάλος 11 και ο Σπαλιάρας 11. Βλέπουμε λοιπόν ότι και για τον ημιτελικό αυτοί οι δύο παίχτες παίζουν, είναι στήθος με στήθος. Είναι στην ίδια θέση. Επί της ουσίας είναι για το ποιοι θα μπουν στον ημιτελικό. Ακριβώς. Δηλαδή, όποιος ποντάρει, ας πούμε, στον Ντάνο, δεν κερδίζει κάτι. Ναι. Ούτε στο Μάριο. Είναι μηδαμινά αυτά Μάριο που θα κερδίσει, είτε στο Μάριο. Στο μισθοφόρο θα πάρει ένα τσικ παραπάνω. Τώρα, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο παίχτες, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν ποντάρεις. Που και πάλι χαμηλές είναι οι αποδόσεις, δεν είναι πολύ υψηλές, όπως είδαμε πριν στον τελικό. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Εντάξει, το μισθοφόρο δεν είναι και ένα τσικ πάντως. Αν βάλεις 1 ευρώ και πάρεις 5,50, δεν είναι ένα τσικ. Αν βάλεις 100 και πάρεις 550. Εντάξει, 155, συγγνώμη, δεν είναι και ένα τσίκ. Είναι 550. Είναι αρκετά λεφτά. Λοιπόν, αυτή είναι για τον ημιτελικό. Πάμε να δούμε τώρα το ζευγάρι του τελικού. Ντάνος εναντίον Μάριου. Είναι το πιο πιθανό ζευγάρι, σύμφωνα και με τα παράνομα στοιχήματα. Οπότε η απόδοση είναι πιο μικρή. Ντάνος εναντίον μισθοφόρου. 7,40. Δεν ξέρω αν παίζει αυτό το ζευγάρι. Πάντως η απόδοση είναι χαμηλότερη από ό,τι είναι στον Ντάνο εναντίον του Βασάλου, που θεωρείται λίγο πιο απίθανο. Είναι υψηλότερη η απόδοση στον Ντάνο με τον μισθοφόρο, που σημαίνει ότι είναι πιο
Απίθανο. Απίθανο. Λοιπόν, είτε ο Ντάνος εναντίον του Βασάλου είναι 11 η απόδοση, ο Ντάνος εναντίον του Σπαλιάρε είναι 18 η απόδοση. Άρα βλέπουμε ότι πιο πιθανό είναι θεωρούν τον Ντάνο, το Σπαλιάρε να πάει στον τελικό τα παράνομα στοιχήματα, παρά το Βασάλο. Αυτό μου κάνει εντύπωση το τώρα. Το Βασάλο πιο πιθανό. Συγγνώμη, πιο απίθανο. Ναι, 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 πιο απίθανο. Λοιπόν, το Σπαλιάρε παρά το Βασάλο. Παρά το γεγονός ότι τους είδαμε πριν να είναι μάχη, ναι, 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 πιο πιθανό να πάει ο Βασάλος. Αυτό σας λέω. Παρά ο Σπαλιάρας. Αυτό. Αυτό είπαμε, ναι. Λοιπόν, και Βασάλος εναντίον Σπαλιάρα. Και αυτό είναι ένα σενάριο. Καλά, αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό και γι' αυτή την άποψη. Ποτέ δεν ξέρει όμω. Ποτέ και αν. Και αν. Και παίζει ένα, φαντάζεστε. Και κερδίζει. Και κερδίζει. Μία στο εκατομμύριο. Ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Τα πάνω κάτω. Εντάξει, ξέρει πάνω να κάτω. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτά τα στοιχήματα που βλέπετε. Εμεί φέρουμε κάποια ενδεικτικά. Του συνδυασμού με τον Ντάνο κυρίω. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά. Αν μπει στο Facebook. Ο συνδυασμό Βάριο Μισθοφόρο. Μάριο Παλιά. Ναι, παιδιά. Εμεί δίνουμε ένα που έχουμε βρει ένα ενδεικτικό τώρα. Αλλά σου λέω τι. Ο Ντάνος παίζει παντού όμως. Δηλαδή ωραία. Τα ζευγάρια εάν με τον Ντάνο είναι. Σε ζευγάρι τελικό, ο Ντάνος πρέπει να μπει. Εννοείται. Εννοείται. Λογικά. Παίζεις. Πάμε να δούμε τώρα πόσα λεφτά. Και να γίνει καμιά στραβή και να πάει ο Βασάλος με το Σπαλιάρα και να το έχει παίξει κάποιος και να κερδίσει όλο αυτό που δίνει 180 απόδοση. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Από το πουθενά κυριολεκτικά.